Φίλε και φίλοι, χαίρετε. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου και αυτό εδώ είναι το ψυχοεκπαιδευτικό μας κανάλι στο YouTube. Σήμερα είναι Τρίτη, είναι 12 Σεπτεμβρίου 2023 και ενώ κάθισα εδώ στον υπολογιστή μου για να ετοιμάσω το βίντεο της ημέρας, ήρθε η γνώση μου μια ακόμα γυναικοκτονία, η οποία συνέβη και σήμερα το πρωί στην Καλαμαριά, στη Θεσσαλονίκη. Είδα, για να είμαι ειλικρινή, στο Facebook μία ανάρτηση τη Χριστίνα τη Κανατάκη, τη δημοσιογράφου από τη Θεσσαλονίκη, η οποία έγραφε Όσο σκέφτομαι αυτά τα παιδιά που θα επιστρέψουν στο σπίτι, λέει η Χριστίνα, και δεν θα έχουν ούτε τη μαμά ούτε τον μπαμπά. Και λέω τι έγινε. Και διαβάζοντα τα σχόλια, κατάλαβα ότι κάτι έγινε. Έκανα ένα Google search και βρήκα την είδηση. Το διαβάζω από το, πρώτο site που βρέθηκε μπροστά μου, ναυτεμπορική.gr. την Γυναικοκτονία στην Καλαμαριά, αστυνομικός σκότωσε την πρώην σύζυγό του και αυτοκτόνησε. Τρίτη, 12 Σεπτεμβρίου 2023, 10 και 24 είδησε το πρωί. Ο 38χρονος φέρεται να περίμενε να φύγουν τα παιδιά με το σχολικό λεωφορείο και στη συνέχεια ανέβηκε στο διαμέρισμα. Ένας 38χρονος αστυνομικός πυροβόλησε και σκότωσε τη 42χρονη πρώην σύζυγό του ενώ ακολούθως αυτοκτόνησε στην Καλαμαριά, στην Ανατολική Θεσσαλονίκη το πρωί της Τρίτης, δηλαδή σήμερα. Η γυναικοκτονία και η μετέπειτα αυτοχειρία σημειώθηκαν περίπου στις 8 και 4 το πρωί επί της οδού Τάδε, σε διαμέρισμα του έκτου ερώφου σύμφωνα με το Vorian.gr. Βάσει πληροφοριών του ιδίου μέσου, το ζευγάρι είχε δυο ανήλικα παιδιά. Σύμφωνα με το ΑΠΜΠ, πληροφορίε από την αστυνομία αναφέρουν ότι το ανδρόγενο βρισκόταν σε διάσταση, ενώ σύμφωνα με μαρτυρίε περί οίκων, οι δύο του δεν συγκατοικούσαν κατά το τελευταίο έτο. Ο 38χρονο φέρεται να περίμενε να φύγουν τα παιδιά με το σχολικό λεωφορείο και στη συνέχεια ανέβηκε στο διαμέρισμα, όπου διέμενε 42 χρόνια με τα παιδιά του, την πυροβόλησε με κυνηγετική καραμπίνα και έπειτα αυτοκτόνησε. Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρο και αστυνομικέ δυνάμει που εντόπισαν νεκρούς τη 42χρονη και τον 38χρονο. Και δίνει την είδηση, είναι από την ιστοσελίδα βόρεια.gr βασικά λέει το ίδιο πράγμα. <coughs> Σύμφωνα με πληροφορίε, η γυναίκα είχε ήδη καταλήξει όταν έφτασε στο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με μονάδα και γιατρό στο σημείο. Ενώ λίγο αργότερα, παρά τι προσπάθειε του γιατρού και το διασωστό, να άφησε την τελευταία του πνίκη ο 38χρονο. που βρίσκεται κλιμάκιο του πρώτου εγκλημάτων κατά τη ζωή που δερευνά το συμβάν. Λοιπόν, βρήκα τι πρώτε πληροφορίε. Δεν ξέρω, σα είπα και τι πηγέ από την αυτεμπορική.gr και από την ιστοσελίδα βόρεια.gr. Δεν γνωρίζω την εγκυρότητα αυτών των πληροφοριών. Όμω θέλω να μιλήσω για αυτό το θέμα. Ε, το γενικότερο θέμα της χτητικότητας που έχουν κάποιοι άνδρες Προ τι συζύγου του και τι πρώην συζύγου του, τη αρρωστημένη κτητικότητα, η οποία έχει σχέση με δύο πράγματα. Είναι δύο τα πράγματα που παίζουν ρόλο εδώ πέρα. Είναι δύο παράγοντε που χρειάζονται για να γίνει μια γενικοκτονία. Ο πρώτο παράγον, ο οποίο είναι εξαιρετικά ουσιώδη και σημαντικό, είναι το γεγονό πω κυκλοφορεί ένα άνθρωπο ο οποίος έχει ένα προβληματικό τύπο προσωπικότητας, προσέξτε δεν είναι διάγνωση, η ψυχοπάθεια, η αντικοινωνικότητα δεν είναι διάγνωση, το να είναι κάποιος κακοποιητικός ναρκισσός δεν είναι διάγνωση, είναι κατηγοριοποίηση, είναι τύπος προσωπικότητας, Υπάρχει ένας τέτοιος άνθρωπος, ο οποίος έχει αφαιθεί να λειτουργεί έτσι από τους γονείς του, από το εκπαιδευτικό σύστημα, από το κοινωνικό σύστημα, από την κοινωνία ολόκληρη. Έχουμε ανάμεσά μας ανθρώπους ικανούς για φόνο, ανθρώπους ικανούς να σπρώξουν έναν άνθρωπο με νοητική αναπηρία από το πλοίο και να τον πνίξουν να τον δολοφονήσουν. Έχουμε ανθρώπους ανάμεσά μας, οι οποίοι άμα τους χωρίσει η γυναίκα τους, μέσα στο προβληματικό τους μυαλό, γιατί ξαναλέω δεν πρόκειται για άρρωστο μυαλό, δεν πρόκειται για ψυχική διαταραχή, πρόκειται για τύπο προσωπικότητας, είναι τόσο εγωκεντρική, τόσο ανώριμη, τόσο απάνθρωποι, τόσο ξεδιάντροποι, τόσο εξαιρετικά εγωιστές εξαιρετικά το... φιλοτομαριστές που τους ενδιαφέρει μόνο το πως νιώθουν εκείνοι δεν νιώθω καλά που με χώρισε η γυναίκα μου είμαι ενοχλημένος γιατί βρήκε το θάρρος να με χωρίσει είμαι ενοχλημένος γιατί με απάντησε ίσως δεν ξέρω αν η κοπέλα αυτή είχε απάντησει τον άντρα της ή αν έχει προχωρήσει μετά από το χωρισμό δεν ξέρω δεν μιλάω για αυτή την περίπτωση μιλάω γενικά Συνήθω, τι μοτίβο βρίσκουμε στι γενοκοκτονίε. Είναι ένα προβληματικό, ο οποίο έχει μεγαλώσει ε, χωρί να ενηλικιωθεί ψυχοσυναισθηματικά, χωρί να οριμάσει, έδειχνε σημάδια από παιδί ότι ήταν προβληματικός. ήταν ε, χωρί ενσυναίσθηση, χωρί φιλότιμο, κακοποιούσε του αδύνατου, μικρότερα παιδιά, κακοποιούσε ζώα, τον άφησαν έτσι ελεύθερο. Έτσι είναι το παιδί μα, είναι ο χαρακτήρα του, είναι αγόρι, είναι ζωηρά τα αγόρια. Κανεί δεν προβληματίστηκε. Στο σχολείο ίσω να είχε παραβατικότητα, ίσω και όχι. Ένα άνθρωπο δεν ξυπνά ξαφνικά ένα πρωί στα 38 του και παίρνει την καραμπίνα και πάει και σκοτώνει την ενδιαστάση σύζυγό του και αυτοκτονεί ξαφνικά. Αυτός ο άνθρωπος ήταν μια βόμβα έτοιμη να εκραγεί ήταν ένα προβληματικό πρόσωπο το οποίο δεν άντεξε να ζήσει εκτός αυτού που είχε στο μυαλό του. Και ήθελε να συμπαρασύρει στο θάνατό του εκδικητικά και τη μητέρα των παιδιών του. Ή αν θέλετε ήθελε να εκδικηθεί τη μητέρα των παιδιών του που το χώρισε χωρίς να έχει καμία απολύτως ενσυναίσθηση για τα παιδιά του για τέτοιου είδου τα μιλάμε. Και μετά αυτοκτόνησε για να μην αναλάβει τις συνέπειες των πράξεων του, όπως να συλληφθεί, να δικαστεί και να πάει στη φυλακή. Το πιο βασικό πρόβλημα είναι ότι υπάρχουν τέτοιοι τύποι. Και υπάρχουν ανάμεσά μας. Και μπορεί να φοράνε στολή αστυνομικού. Μπορεί να είναι δάσκαλοι. Μπορεί να είναι παπάδες. Μπορεί να είναι οτιδήποτε οι ναρκησιστές, οι αντικοινωνικοί άνθρωποι, οι ψυχοπαθητικοί άνθρωποι μπορεί να βρίσκονται σε όλες τις κοινωνικές τάξεις και ομάδες του πληθυσμού. Γιατί κάνω καθημερινά αυτά τα βίντεο που μιλάω για θέματα ψυχοεκπαίδευσης. Γιατί επιμένω, επιμένω για το ζήτημα του ναρκισισμού ο στυλ προσωπικότητα και το ζήτημα τη συνεξάρτηση ο στυλ προσωπικότητα. Γιατί συνεξάρτηση έχουν οι άνθρωποι εκείνοι θυματοποιημένοι. Οι οποίοι έχουν μάθει και έχουν μεγαλώσει και έχουν λειτουργήσει με αυτόν τον τρόπο, ότι ό,τι και αν μα κάνουν, όσο άσχημα και αν μα φερθούν, εμεί θα το αντέξουμε και εμεί θα βοηθήσουμε τον άνθρωπό μα ή τον οποιονδήποτε μα κακοποιεί. Στο κανάλι μου στο YouTube υπάρχουν πάρα πολλά βίντεο. Πάνω από 4.000 βίντεο. Υπάρχει και playlist για τη συνεξάρτηση και τον αρκισισμό με πάρα πολλέ πληροφορίε και στο podcast μου, το οποίο μπορείτε να το βρείτε, στο όπου ακούτε, podcast ή ακόμη και στο κανάλι μου στο YouTube υπάρχουν πάρα πολλέ πληροφορίε για αυτά τα ζήτηματα. Λοιπόν, το πρώτο ζήτημα είναι ότι έχουμε ανθρώπου προβληματικού οι οποίοι κυκλοφορούσαν να μην συμβαίνει τίποτα και οι γύρω του του ανέχονται. Και δεν υπάρχει επαρκή νομοθεσία για να προστατεύσει τους ανθρώπους από την βία ψυχολογικής μορφής. Δεν υπάρχει νομοθεσία. Επαρκής. Το δεύτερο ζήτημα είναι τα κοινωνικά στερεότυπα και οι προκαταλήψεις. Το χέρι του γυναικοχτώνου οπλίζει και ο μισογυνισμός. Το χέρι του γυναικοχτώνου οπλίζει και η πατριαρχική λογική του ότι ο άνδρας είναι ανώτερος από τη γυναίκα και ότι η γυναίκα ανήκει στον άνδρα και ότι ο άνδρα δικαιούται να κάνει ό,τι θέλει στη γυναίκα. Αυτό δεν λέγεται δημοσίω επισήμω να μα λέτε, δεν βγαίνει κάποιο να πει οι άνδρε είναι ανώτεροι από τι γυναίκε, δεν βγαίνει κάποιο να πει οι γυναίκε ανήκουν στου άνδρε. Όχι. Υπάρχει όμω αυτό το... 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 το κλίμα μέσα στην κοινωνία από πολιτικά στοιχεία, από εξτρεμιστέ ανθρώπου οι οποίοι είναι μισογίνηδε άνδρες και γυναίκε μη άνδρε, γιατί υπάρχει και ο μισανδρισμό στι γυναίκε και ο μισογενισμό στου άνδρες, οι οποίοι αυτοί οι άνθρωποι extreme, όταν συναντηθούν με προσωπικότητε προβληματικέ που συνήθω είναι δύο σε ένα, για να επιλέξει ένα άνθρωπο στη σημερινή εποχή να έχει εξαιρετικά σεξιστικές απόψεις, εξαιρετικά μισάνθρωπες απόψεις, σημαίνει ότι έχει και ένα χαρακτήρα και ένα στυλ προσωπικότητας ανάλογο. Ένας άνθρωπος με ενσυναίσθηση, ένας άνθρωπος με καλοήθεια δεν θα μπορέσει να αποδεχθεί αυτές τις απόψεις. Γι' αυτό σήμερα στην κοινωνία μας υπάρχουν και πολλοί άνδρες οι οποίοι είναι φεμινιστές, αγαπούν τις γυναίκες αγαπούν όλους τους ανθρώπους και δεν θεωρούν ότι οι γυναίκες είναι κατώτερα όντα. Υπάρχουν και αυτοί οι άνδρες και είναι πολλοί. Όμως αυτοί οι οποίοι ξεχωρίζουν είναι οι τύποι οι οποίοι θεωρούν ότι η γυναίκα είναι κατώτερο όν, η γυναίκα είναι αντικείμενο και ανήκει στον άνδρα. Τόσο πολύ το ανήκει ώστε δικαιούται να τη σκοτώσει. Και... Αυτοί οι άνθρωποι είναι, ξαναλέω, εξαιρετικά προβληματικές προσωπικότητες άνθρωποι χωρί ενσυναίσθηση, άνθρωποι οποίοι διακατέχονται οπωσδήποτε από τη σκοτεινή τριάδα. Τον κακοήθην την ψυχοπάθεια και τον μακιαβελισμό. Αν ω κοινωνία προσπαθήσουμε ομαδικός να απαλύψουμε τις σεξιστικές απόψεις, να μην υπάρχει πλέον οι γυναίκε είναι έτσι και οι άνδρε είναι έτσι. Να είμαστε όλοι άνθρωποι και ο καθένα να κρίνεται με βάση το χαρακτήρα του, την προσωπικότητα του και πώ λειτουργεί, όχι με βάση το φίλο του. Δηλαδή να βλέπει έναν άνθρωπο και να μην προκαταβάλλεσαι ότι επειδή είναι γυναίκα θα έχει κάποια α χαρακτηριστικά και επειδή είναι άνδρα θα έχει κάποια β χαρακτηριστικά. Όλοι οι άνθρωποι έχουμε τον ξεχωριστό δικό μας χαρακτήρα, τον προσωπικό, ο οποίο είναι εκείνος που μας χαρακτηρίζει, όχι το φίλο μας. Το πώς λειτουργούμε, το πώς σκεπτόμαστε, το πώς ε, συναντούμε τους άλλους ανθρώπους. Αν τους συναντούμε από ένα χώρο κατανόησης, ενσυναίσθησης, αγάπης και φιλότιμου ή από ένα χώρο ε, φιλοτομαρισμού, από ένα χώρο ε, 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 αναισθησίας και ούτω καθεξής. Ως κοινωνία οφείλουμε οφείλουμε να καταρρίψουμε τα κοινωνικά στερεότυπα και τις προκαταλήψεις. Κοινωνικό στερεότυπο σημαίνει να θεωρούμε ότι όλοι όσοι ανήκουν σε μια κοινωνική ομάδα, π.χ. όλοι οι άνδρες ή όλες οι γυναίκες, έχουν όλοι τα ίδια χαρακτηριστικά. Και κοινωνική προκατάληψη είναι να έχουμε αρνητικές απόψεις για ανθρώπους που ανήκουν σε μια κοινωνική ομάδα. Για παράδειγμα, όλε οι γυναίκε είναι αυτό και αυτό και αυτό, αρνητικά πράγματα, Οι όλοι οι άνδρες είναι αυτό και αυτό και αυτό, αρνητικά πράγματα. Τώρα, σε πιο ατομικό επίπεδο, σε πιο μικροκοινωνικό επίπεδο, σε όλε μα τι σχέσει, και τι φιλικέ και τι εργασιακέ και τι ερωτικέ. Οφείλουμε ο καθένας από εμά να ψυχοεκπαιδευόμαστε, να οριμάζουμε ψυχοσυναισθηματικά, ώστε να δείχνουμε μηδενική ανοχή στη ψυχολογική βία. Η ψυχολογική βία είναι αυτή η οποία ξεκινά και πυροδοτεί και τη σωματική βία. Οφείλουμε να μάθουμε τι σημαίνει ψυχολογική βία, τι σημαίνει ναρκισιστική κακοποίηση, τι σημαίνει έλλειψη συνέστηση, τι σημαίνει Είμαι ένα άνθρωπο ο οποίο δεν νοιάζουμε για του άλλου παρά μόνο για τον εαυτό μου. Σα προσκαλώ, εάν το θέλετε, να επισκεφτείτε το κανάλι μου στο YouTube. Υπάρχουν πάρα πολλά βίντεο τα οποία έχουν να κάνουν με την ψυχοεκπαίδευση και υπάρχουν πολλέ εισηγήσει για το πώ μπορούμε να κάνουμε τον εαυτό μα καλύτερο και κατ' επέκταση και τον κόσμο μα καλύτερο. Ξέρω ότι δεν μπορώ εγώ και εσύ να αλλάξουμε τους θεσμούς Ξέρω ότι δεν μπορώ εγώ και εσύ να αλλάξουμε ολόκληρη την κοινωνία. Μπορούμε ο καθένα από εμά ξεχωριστά όμω να αρχίσουμε να αλλάζουμε τον εαυτό μα και να βοηθήσουμε έτσι στην αλλαγή τη κοινωνία. Επίση, θέλω να προσθέσω το εξή. Αν αυτό το βίντεο το βλέπει ή το ακούει ένα πρόσωπο το οποίο νιώθει ότι είναι παγιδευμένο σε μια σχέση ψυχολογικής κακοποίησης, η οποία δυνάμει μπορεί να εξελιχθεί και σε σωματική κακοποίηση, ακόμη και σε φόνο, γενικοκτονία για παράδειγμα, πρέπει να πάρει πάρα πολύ σοβαρά την υπόθεση, να την πάρει πολύ στα σοβαρά. Δεν κάνουμε σπασμοδικές κινήσεις, δεν ε, αντιδρούμε απέναντι σε έναν άνθρωπο με τον οποίο είμαστε παντρεμένοι, έχουμε οικογένεια, και μας έχει αποδείξει στο βάθος του χρόνου ότι είναι ένα πρόσωπο με κακοποιητική συμπεριφορά είναι ένα πρόσωπο με προβληματικό χαρακτήρα και προβληματική προσωπικότητα. Υπάρχει ε, ο αριθμός ο εθνικός αριθμός για τη βία στην οικογένεια. Στην Ελλάδα ο αριθμός αυτός είναι 15.900, ο εθνικός αριθμός για τη βία στην οικογένεια. Και υπάρχουν συμβουλευτικές γραμμές όταν τηλεφωνήσετε σε αυτούς τους αριθμούς 15.900 στην Ελλάδα, 14.40 στην Κύπρο ή τους αντίστοιχους εθνικούς αριθμούς για την καταπολέμηση της ενδοοικογενειακής βίας αν βρίσκεστε σε άλλη χώρα. Ε, στην ιστοσελίδα μου, θεκλαμπετρίδων.com, στην αρχική σελίδα έχουμε ένα άρθρο στο οποίο έχουμε μαζέψει πληροφορίες για δωρεάν δομές συμβουλευτικής και ψυχοθεραπείας σε Κύπρο και Ελλάδα. Ε, χρειάζεται οπωσδήποτε να γίνει μεθοδευμένα η έξοδος από ένα κακοποιητικό γάμο, να γίνει μεθοδευμένα η έξοδος από μια κακοποιητική σχέση και να έχουμε υπόψη μας ότι ο άνθρωπος ο οποίος μας κάνει gaslighting, μας κάνει nagging, μας α, συμπεριφέρεται με μεθόδους ψυχολογικού πολέμου, με όπλα ψυχολογικού πολέμου και μας εξασκεί ψυχική βία, άνετα μπορεί να εξασκήσει και σωματική βία. Δεν παίρνουμε στα ελαφριά οποιασδήποτε απειλές του τύπου θα σε σκοτώσω, θα σε καταστρέψω, θα, 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 θα. θα παίρνουμε βοήθεια και ένα πρόσωπο το οποίο έχει ζήτημα με συνεξάρτηση γιατί οι γυναίκες οι οποίες παραμένουν με κακοποιητικούς άντρες είναι συνεξαρτόμενες οι άντρες οι οποίοι παραμένουν με κακοποιητικές γυναίκες είναι συνεξαρτόμενοι είναι συντριπτική πλειοψηφία των γυναικοκτονιών έναντι των ανδροκτονιών αλλά όπως έχω πει και σε ένα πρόσφατο podcast δεν έχω κανένα ζήτημα με το να καθιερωθεί και ο όρος ανδροκτονία στην περίπτωση που μια γυναίκα σκοτώνει τον άντρα τη. Δεν έχω κανένα θέμα με αυτό. Ε, όχι όμως να λέμε δεν υπάρχουν γυναικοκτονίες και είναι απλώς ανθρωποκτονίες. Οι γυναικοκτονίες έχουν να κάνουν με το γεγονός ότι ισχύουν αυτοί οι δύο παράγοντες. Ότι έχεις να κάνεις με μια προβληματική εγκληματική προσωπικότητα και έναν άνθρωπο ο οποίος επίσης έχει μισογενισμό και πατριαρχικές στερεοτυπικές απόψεις και νιώθει πως η γυναίκα του ανήκει. Στην αντίστοιχη περίπτωση που θα έχουμε μια ανδροχτονία, που λέω είναι πολύ πιο λίγε στατιστικά ανδροχτονίε, είναι μια περίπτωση μια γυναίκα που διαπνέεται από μισανδρισμό, που μισεί του άντρε, και θεωρεί ότι δικαιούται να σκοτώσει τον άνδρα. Και επίση στην περίπτωση τη ανδροχτονία που γίνεται από γυναίκα, υπάρχει και το κομμάτι τη προβληματική προσωπικότητα επίση. Λοιπόν, ε, πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και παίρνουμε βοήθεια από ψυχολόγους, από νομικούς, από ειδικού πάνω στο ζήτημα. Ξαναλέω, η γραμμή για τη βία στην οικογένεια στην Ελλάδα είναι το 15900 και στην Κύπρο το 1440. Αυτά.